Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε unboxing αγκίστρια για κλέφτη πάνω σε μολυβοκεφαλή για τα βιοδιασπόμενά μας. Επίσης unboxing σε τρία καινούργια χρωματάκια που πήραμε, φωσφορούχα, κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο. Ωραία. Αρχικά θα αλλάξω και δοχείο που ήθελα, διότι τα βαζάκια αυτά ωραία είναι, αλλά είχαν κάποιες διαρροές και τελικά θα πάψω να τα χρησιμοποιώ. Οπότε βρήκα ένα καλό μπολάκι που κλείνει και από τις τέσσερις μεριές, όπως αυτά που πουλάνε για τα μαροκίου. Και θα τα έχω όλα μαζί. Ωραία. Πάμε τώρα να ανοίξουμε και τα καινούρια. Παιδιά, προσωπικά εγώ σας συστήνω να φυλάτε σε άλλη συσκευασία τα μαρουκίου, διότι ακόμα και κάπου να ακουμπήσουν λίγο τα σακουλάκια αυτά, σίγουρα θα δέτει. Σίγουρα θα τρυπήσουν και θα ανοίξουν. Τι έγινε εδώ? Κάποιο πρόβλημα βλέπω έχει αυτό. Παιδιά, η μία σειρά βγήκε και τα μαρουγκίου ήταν κομμένα μαζί με το κοτσανάκι. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα το φτιάξουμε κάπως. Αυτό, παιδιά, το χρώμα είναι τέλειο. Πω πω, ειδικά για μουρμούρες είναι φωτιά σε σύγκριση με το κεραμιδί. Πρέπει να είναι ακόμα καλύτερο για μουρμούρες. Πάμε να ανοίξουμε και το πορτοκαλί τώρα. Πω πω παιδιά, εντάξει. Και το πορτοκαλί, φανταστικό. Προσωπικά εγώ προσπαθώ να μαζέψω όλη τη συλλογή χρωμάτων, διότι παιδιά και τα μαρουκίου είναι όπως τα τεχνητά. Κάθε τρεις και λίγο καλό είναι να αλλάζουμε χρωματισμό για να εξακολουθήσουμε να παίρνουμε τσιμπιές κατά τη διάρκεια του ψαρέματός μας. Δούμε και το κίτρινο τώρα. Πω πω, καλά παιδιά. Το κίτρινο είναι τρελό, έτσι. Πω πω. Και μην ξεχνάμε
να ξανααναφέρουμε πως όλα αυτά τα χρώματα, και το κόκκινο και το πορτοκαλί και το κίτρινο, είναι φωσφορούχα. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, έχουμε 1, 2, 3, 4 το καφέ, 5 το κεραμιδί και 6 το πράσινο. Πρέπει να μου λείπουν, παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, 4 χρώματα ακόμα για να ολοκληρώσω τη συλλογή χρωμάτων. Πάμε να τα κόψουμε τώρα, παιδιά. Όπως σας έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο, τα κόβουμε πάνω-πάνω στο κοτσανάκι, αφήνοντας και το κοτσανάκι ολόκληρο, για να μπορούμε να το δολώσουμε και αυτό. Τέλος πάντων, θα τα κόψω, παιδιά, και συνεχίζουμε. Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε. Κόβουμε και το τελευταίο από αυτά που ήταν ελαττωματικά και ήταν κομμένα και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν μπάλωμα για τυχόν κομματάκι που μας έχει μείνει και είναι μικρό. Βάζοντας αυτό στη μολυβοκεφαλή πρώτο και μετά βάζοντας το κομματάκι που είναι πιο μακρύ, έτσι ώστε να φτάσει στο αγκίστρι εκεί που θέλουμε. Ωραία. Τελειώσαμε, τα φτιάξαμε. Να τα ανακατέψουμε και λίγο. Να έχουμε παντού από όλα τα χρώματα. Να μπορούμε να διαλέγουμε ποια θέλουμε. Αυτά που είναι τα μεγάλα, τα οποία χρησιμοποιούνται πιο σπάνια, θα βάλουμε σε μια άκρη εκεί, να βγάλουμε και όλα αυτά τα άλλα από κάτω. Ωραία. Λοιπόν, ορίστε, παιδιά, εδώ είναι και οι μολυβοκεφαλές μας και τώρα θα δείξουμε κατασκευή κλέφτη για μολυβοκεφαλή. Αρχικά να σας δείξω τα αγκιστράκια. Είναι της εταιρείας Owner. Βλέπετε εδώ το δάχτυλό μου σε σχέση με το αγκίστρι, για πόσο μικρό αγκιστράκι μιλάμε. Εντάξει. Όπως βλέπετε, παιδιά, τα αγκιστράκια αυτά έχουν στρογγυλό κρίκο πάνω-πάνω, οπότε ο κόμπος που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι ο ούνι. Λοιπόν, περνάμε την μπετονιά μας, ωραία, το βλέπετε, το πάμε όσο πιο μπροστά μπορούμε και κρατώντας την άκρη με το δεξί μας χέρι, διπλαρώνουμε μία φορά, διπλαρώνουμε και άλλη μία και περνάμε 3 φορές
και από τους δύο κύκλους. Μία. Δύο. Τρεις. Ωραία. Το αποτέλεσμα είναι κάπως έτσι, παιδιά. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε ξαναχρησιμοποιήσει αυτόν τον κόμπο. Είναι πολύ καλός, πολύ δυνατός. Και προσωπικά εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Λοιπόν, έσφιξε ο κόμπος, παιδιά, το βλέπετε. Και το κόβετε. Όπως παιδιά είναι πολύ ισχυρός, βλέπετε, αυτή τη στιγμή βάζω αρκετή δύναμη. Τα εγκύστρια είναι πραγματικά σφάχτες. Λοιπόν, κόβουμε εδώ περίπου 6-7 πόντους, ίσα ίσα να μπορούμε να κάνουμε τα δύο κυκλάκια και να μπορούμε να κάνουμε τον κόμπο μας. Πάμε τώρα να σας δείξω μία έτοιμη και γενικά να σας δείξω και την διαδικασία. Έτσι βγαίνει, παιδιά, το αποτέλεσμα και βάζουμε μετά τον κλέφτη όπως μας βολεύει, ανάλογα τα περιθώρια που έχουμε για το πόσο μακρύ θέλουμε να είναι το βιοδιασπόμενο και πού θέλουμε να βγαίνει ο κλέφτης. Δηλαδή αν θέλουμε να βγαίνει τελείως πίσω στην ουρά ή λίγο πιο μέσα. Πάμε να το δείξουμε τώρα. Περνάμε την μπετονιά. Στη τρύπα που έχει η μολυβοκεφαλή για την παραμάνα. Ωραία. Και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία που κάναμε προηγουμένως. Ένα κυκλάκι και αφού το περάσουμε τρεις φορές, παιδιά, σφίγγουμε τον κόμπο μας και μετά κόβουμε το ξέφτι. Ωραία. Και έπειτα ρυθμίζουμε την απόσταση που θέλουμε να βγαίνει ο κλέφτης μας. Προσέχουμε όμως να περάσουμε την μπετονιά του κλέφτη πίσω από το αρπάδι και όχι από πάνω του, έτσι ώστε να μην χαλάσουμε τη λειτουργία του. Και να το, παιδιά, έτοιμο.
Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθείτε, να είστε όλοι καλά και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε like και subscribe και μείνετε συντονισμένοι.